Πάμε να κάτσουμε να μας τα πεις εδώ στο σαλόνι. Γιατί Παναγιώτη, θα σου πω γιατί καλώς ήρθες πρώτα απ' όλα, γιατί και επίσημα σου μπροστά στον ναι. Αλλά τα λέει αυτά η ψυχολογία, γιατί είναι άλλη γενιά. Η Μπέντη. Είναι μεγάλη. Δεν είναι οι άνθρωποι τη γενιά μου. Αισθάνεται λίγο άβολο, αλλά ξέρει, θα του φέρει λίγο στο κλίμα τη. Είδες, το προσπέρασα εγώ, ότι είμαι τη γενιά του. Δεν είμαι τη γενιά. Και πω όσο γοητευτικό και σαν άντρα που υπερασπίζεται εσένα. Ναι. Θέλει να πει ότι εγώ είμαι μεγάλη. Ναι, γυρεά, αυτό ήπειρο. Ευθέως, δεν λέει, γυρεά, αλλά ήπειρος Παναγιώτη. Κοίταξε, εγώ έχω να πω ότι όταν ήμουν μικρότερος, όταν ξεκινούσα δουλειά, ήμουν ερωτευμένος μαζί σου. Το δηλώνω τελειώνει δημόσια. Τελειώνει εδώ η συνέντευξη. Ας μείνουμε σε αυτό. Φίλοι. Ευχαριστούμε πολύ. Φύγει, από εδώ, εδώ. Φύγει, πάρε δρόμο. Φύγει, τα λέμε αύριο. Λάκη, για πες μας λοιπόν, Παναγιώτη. Για λέει, για λέει. Ερωτευμένος, για λέει. Ξεκάθαρα, παιδί μου, εντάξει, στα μίντια, στα αυτά, δηλαδή, εντάξει. Και οφείλω να ανταποδώσω και το κοπλιμέντο ότι ακόμα είσαι πάρα πολύ γοητευτική. Ακόμα ήταν λίγο. Όχι, εννοώ σε σχέση με τότε που σε γνώρισα. Θα κάνουμε μια εκπομπή τώρα. Κάνουμε κανονικά μια κανονική εκπομπή. Ωραία, ποιοτική. Αφήστε έναν άνθρωπο να εκδηλώσει το θαυμασμό, θαυμασμό του προς τα εμένα. Δεν έχει έρθει ένας άντρας εδώ να τα πει τόσο ανοιχτά αλήθεια, και χύμα. Αλήθεια, λες τώρα. Ναι, ρε, Παναγιώτη. Στραβή είναι. Τι μέλα, Χριστέ. Πες τα, Παναγιώτη μου, αγόρι μου, για καλό ήρθε σήμερα εδώ. Ρε, παιδιά, πείτε κάτι, ρε, παιδιά, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, εντάξει. Έχεις δει πολλές γυναίκες σαν και εμένα, Παναγιώτη. Με τόσα ταλέντα. Και τόση ανασφάλεια. Θέλουν κάποιος να πενέψει τα κάλλη του. Ασφάλεια. Και τώρα θα μιλήσω πολύ σοβαρά. Ο μοναδικός συνδυασμός, έχεις ένα μοναδικό συνδυασμό γοητείας και χιούμορ. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Γιατί συνήθως οι γυναίκες που είναι πάρα πολύ γοητευτικές δεν έχουν και πάρα πολύ χιούμορ. Οι γυναίκες που έχουν πάρα πολύ χιούμορ δεν είναι και πάρα πολύ γοητευτικές. Δηλαδή, τα έχω όλα, Παναγιώτη. Εντάξει, αλλά σε πρόλαβε άλλο. Παναγιώτη, το ξέρει τον Δημήτρη Ντομάτζη, το γνωρίζει ποιο είναι. Όχι, και ούτε θέλω. Για και καλά κάνει. Καλά κάνει. Να μην έχει κάνει καλά το παιδί. Τι είσαι ο Δίος, Παναγιώτη. Σκορπιός. Εσύ. Μιλιοντάρι. Ω, σαν την αδερφή μου, εντάξει. Ταιριάζει. Κοίτα, με την αδερφή μου έχουμε πολύ καλή σχέση. Καλή σχέση. Εντάξει, καλά είσα, και αυτό. Τα λιοντάρια είσαστε βέβαια, είναι πολύ δυναμικοί χαρακτήρες. Είστε πολύ δυναμικοί χαρακτήρες. Γιατί δεν θα ήθελες μια δυναμική γυναίκα στο πλευρό σου. Όχι, αλίμονο, αλίμονο. Απλά εντάξει, είναι αυτό που λένε ότι στη ζωή ή θα έχεις δίκιο ή θα έχεις σχέση. Κατάλαβες, δεν γίνεται και τα δύο. Κατάλαβες. Και εδώ θα χωρέσουν τα τσανάκια σας. Έλα πίσω εσύ. Πάω από εκεί εγώ. Όχι, έρχομαι από εδώ γιατί είναι αυτό το καλό μου το προφίλ, Παναγιώτη. Αλλιώς δεν θα είχα πρόβλημα να κάτσω εκεί. Και μια και ήρθε και ο Δημήτρης από εδώ, να πω ότι με τον Δημήτρη είμαι ερωτευμένος καλλιτεχνικά. Ναι. Τον αγαπώ. Να σου πω ψέματα σε όλα έτσι. Σταμάτα, σταμάτα. Στεναχωριέμαι που δεν έχουμε παίξει ποτέ μέχρι σήμερα. Ναι, θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ. Θα κάνουμε αυτό που μου είπες πριν. Αυτό, σαν παλαβόρες. Κοίταξε, θα σου πω. Θα σου λίγο με πιο ακριβώς, αντρίχιους ρόλους, να το πω. Αυτό, να το πάρω και λίγο να το πω. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ναι, έχω καθιερωθεί μέσα από δραματικούς ρόλους, έτσι. Άρα η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι κωμικοί ρόλοι, μου αρέσουν πάρα πολύ οι κωμωδίες. Και τώρα που σε γνωρίζω, έχει κωμικότητα ο Παναγιώτης. Ναι. Αυτό του λέω ότι ένα έργο που συζητούσαμε, δεν το πούμε για να μην το κάψουμε. Όχι, για να μην το κάψουμε. Που ένιωθα ότι θα του πήγαινε γάντι, γιατί είναι κωμικό, γιατί κάνει πολλούς ρόλους. Είναι ένας ηθοποιός, ο οποίος είναι έλουρος, ρε παιδί μου. Θες να τον βλέπεις να κάνει πολύ διαφορετικά πράγματα, να σπάει την εικόνα. Έλουρος, κακό παιδιό. Αφού δεν με είπε τσιτάρα, πάλι γάντι. Αυτό που πες για μένα, το αντιμετώπισες στη δουλειά. Δηλαδή έκανε έλα μωρέ τώρα, αυτός εντάξει, είναι ωραίος τώρα ή ωραιοπαθής και εντάξει τώρα ηθοποιός. Κοίτα, και ναι και όχι. Όχι άμεσα, δηλαδή δεν αισθάνθηκα ότι κάποιος με περιορίζει ή δεν μου δίνει ρόλους, ξέρεις, να δώσουμε έναν παραγωγό ή κάτι τέτοιο, ένα σκηνοθέτη. Το αστείο ήτανε ότι ίσως κάποιοι θεατές με βλέπαν με λίγη δυσπιστία και ένα από τα ωραιότερα κοπλιμέντα που έχω εισπράξει, το έχω ξαναπεί έτσι σε μια συνέντευξη, είναι παίζαμε το Θείο Βάνια. Έτσι, γνωστό, κλασικό, Τσέχοφ κτλ. Όπου ο αείμνηστος Γιώργος Μιχαηλίδης μου είχε εμπιστευτεί τον Αστρόφ. Πολύ κλασικός ρόλος, από τους ρόλους που κάθε ηθοποιός θέλει να έχει στο παλμαρέ του, θέλει να, είναι από τους ρόλους που θέλει να λέει ότι εδώ έχω παίξει και Αστρόφ, ξέρω αυτό. Λοιπόν, και πραγματικά μου δίνει την ευκαιρία και μου κάνει την τιμή να παίξω αυτό το ρόλο. Και έρχεται ένα παιδί μετά στα καμαρίνια, μετά την παράσταση, έτσι λίγο γουρλωμένα ματάκια, λίγο αυτό, με κοιτάει, μου λέει, συγχαρητήρια. Λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, τώρα γιατί με κοιτάει έτσι και αυτά. Και μου κάνει, θα σας πω κάτι, μην το παρεξηγήσετε. Λέω, παρακαλώ, πες με. Δεν το περιμένατε τόσο καλός. Εντάξει, λέω, να είσαι καλά και τα λοιπά. Δηλαδή, ισχύει αυτό που λες και εσύ, ότι εντάξει, καμιά φορά υπάρχει μια εικόνα πιο τηλεοπτική, πιο εύπεπτη, που είναι λογικό, είναι λογικό, δεν το βρίσκω παράλογο. Δηλαδή, είναι λογικό ο θεατής να σε ταυτίζει με πολύ περιορισμένα και συγκεκριμένα πράγματα και να μην αισθάνεται ή να έχει υποψιαστεί
ότι έχεις κι άλλο. Όχι αν Sonic and Dan να έχεις μεγαλύτερο ταλέντο ή να έχεις μεγαλύτερες ικανότητες, αλλά σίγουρα έχεις μεγαλύτερες ανησυχίες. Δηλαδή θέλεις να δοκιμάσεις και άλλα πράγματα πέρα από κάτι συγκεκριμένο. Ή από αυτό που φαίνεται και το έχουμε συνηθίσει. Γιατί η αλήθεια είναι στην Ελλάδα βάζουμε ταμπέλες στους ηθοποιούς. Εντάξει, παντού σημαίνει αυτό. Και στο Hollywood να πας, μην νομίζεις. Δηλαδή. Και είναι και αυτοί όλοι οι ηθοποιοί οι οποίοι έχουν καθιερωθεί στο Hollywood με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μετά σκίζουν τα λυσακά τους να πάρουν το ρόλο τον οσκαρικό για να αποδείξουν ότι είναι και αυτό και κάνουν και το άλλο και να τσαλακωθούν κτλ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κοίτα, καλό είναι να τα δέχεσαι κανείς στη δουλειά αυτή όλα, έτσι, γιατί καμιά φορά μπορεί να γίνεις και χάριστος. Ναι, δηλαδή να σου προσφερθεί η επιτυχία, να σου δοθούν πράγματα και να πεις όχι, αυτό δεν είναι, είναι υποδέστερο, δεν θέλω, εγώ θέλω ξέρω, να δοξαστώ στην τέχνη και αυτά. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο δώρο να σε αγαπάει ο κόσμος. Βέβαια. Δηλαδή να σε γνωρίσει. Εσένα έτσι. Βέβαια δεν σε αγαπούσανε μόνο ο κόσμος, οι γυναίκες είχαν τρέλα μαζί σου. Μετά... Και αυτές στον κόσμο ανήκουν. Όταν έβγαινες έξω, ρε παιδί μου, είχες τα γυρίσματα όταν σήμερα στο δεξί και γινόταν αλλαγμός, θυμάμαι, με σένα. Εντάξει, ήταν. Τι σκηνικά έχεις αντιμετωπίσει, έχεις αντιμετωπίσει ακραία, ας πούμε, σκηνικά. Εντάξει, ακραία σκηνικά με την έννοια ότι... Να, θυμία να πήγαινε ξυπάνω σου, να φτιάξεις. Όχι, τώρα που το θυμήθηκα, το πιο έτσι, πώς να το πω, εντυπωσιακό, ήταν μια μέρα, εγώ γενικά, ρε παιδί μου, εντάξει, είμαι πολύ χαλαρός τύπος. Μένω στο κέντρο της Αθήνας, σε μια πολύ χαλαρή συνοικία κτλ. Και πάντα κυκλοφορούσα έτσι πολύ χαλαρά με τη μοτοσυκλέτα μου, ξέρω εγώ κτλ. Και δουλεύαμε και πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή, ειδικά τα γυρίσματα που κάναμε και εδώ μέσα, εδώ σε αυτό το στούντιο παρεμπιπτόντως, παίζει να έκανα και το πρώτο γύρισμα στη Βέρα στο δεξί, την πρώτη μέρα γυρίσματος. Αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, δουλεύαμε ατελείωτες ώρες, οπότε δεν είναι ότι ξέρω εγώ έκοβες βόλτες και όλη μέρα. Εντάξει, τέλος πάντων, τις λιγοστές έτσι, φορές που θα κυκλοφορούσε έτσι στο δρόμο, περνούσα έξω από το ΡΕΚ μια μέρα και τυχαίνει να συναντήσω ένα φίλο δημοσιογράφο. Με σταματάει εκεί πέρα, ό,τι κάνεις, πως είσαι καλά, τα λοιπά και αυτά. Και εκείνη την ώρα ήταν μέσα στο ρεξ που το ισόγειο ήταν ακόμα μουσική σκηνή. Μπουζούκια, πες το. Ήταν μουσική σκηνή, μπουζούκια. Λοιπόν, και ήταν τότε η χρονιά ήταν ο Χατζηγιάννης. Α, δεν ήταν στο... εντάξει, ναι, ήταν η χρονιά που... Να μείνουμε εκεί. Ναι, και... Ο Χατζηγιάννης. Και έχει έρθει ένα ολόκληρο λεωφορείο, τύπου σχολικό, ρε παιδί μου, με νεαρό κόσμο. Δεν ξέρω από πού είχαν έρθει τώρα αυτοί, από κάποια επαρχία. Από... Για να δουν τον Χατζηγιάννη. Για να μπουν στο Χατζηγιάννη. Ναι. Και εγώ απλά περνούσα από το δρόμο εκείνη την ώρα μπροστά. Μάλλον είχα πάει επάνω να δω κάποια παράσταση, κάτι τέτοιο. Συναντάω το φίλο και σταματάμε μπροστά στην είσοδο του Ρεξ. Όπου μιλάμε κτλ. Αρχίζει να κατεβαίνει ο νεαρό κόσμο και αυτό για να μου κάνει λίγο. Α, μιλάμε, μου λέει τι κάνει. Λέω καλά, του λέω παρεμπιπτόντω, λέω είναι τα γενέθλιά μου σήμερα. 20 Νοεμβρίου, Σκορπιό, το είπαμε πριν. Λοιπόν, και για να μου κάνει καζούρα, γυρνάει και λέει Παιδιά, ο Μπουγιούρη έχει γενέθλια. Και, εντάξει, όρμηξε όλο το πούλμαν, α πούμε, κατά πάνω μου με φωτογραφίε, με κακό και πραγματικά ήταν. Elvis Presley ένιωσε λίγο. Εντάξει, ναι. Πήρα μια γεύση. Έτσι, ναι. Καλά και αυτό έχει γίνει. Μου έχουν φέρει πολλές τούρτες στο θέατρο. Ξέρεις, και μετά στο... Την ώρα της παράστασης. Θα σπάσει η παράσταση. Την ώρα της παράστασης πετάνε. Αστρόφ. Κύριε Στρόφ. Δέχτηκες ποτέ σεξουαλική παρενόχληση από γυναίκα. Ενώ, ξέρεις, φλερτ έντονο. Αυτό λέω, όχι σεξουαλική παρενόχληση. Εντάξει, ναι. Με την καλή έννοια, μην παρεξηγηθούμε, γιατί είναι και μια εποχή λίγο περίεργη που πολλά ακούγονται. Την οποία θαυμασμού, αυτό εννοώ. Με έντονο φλερτ, όπως το είπες. Την οποία, μιας και το ανέφερες, πήρες θέση σε όλο αυτό που συνέβη με το Me Too. Δηλαδή, βγήκες, μίλησες. Εντάξει, κοίτα, εγώ είπα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν αναφέρθηκα τόσο πολύ σε κάποιες υποθέσεις που αυτή τη στιγμή απασχολούν και τη δικαιοσύνη. Αναφέρθηκα περισσότερο σε μια γενικότερη μη κανονικότητα, να το θέσω έτσι, που υπήρχε στο Εθνικό Θέατρο. Γιατί εγώ πάντα πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι το Εθνικό Θέατρο δεν πρέπει να είναι εργαλείο και έρμεο σε κάθε κόμμα, σε κάθε κυβέρνηση, σε κάθε πολιτική σκοπιμότητα κτλ. Είναι το εθνικό μας θέατρο, το λέει και η ίδια η λέξη. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, να οι άνθρωποι που καλούνται να διαχειριστούν οι καλλιτεχνικοί διευθυντές δεν πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι πάνε εκεί για να εκτονώσουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, να παίξουν οι ίδιοι, να σκηνοθετήσουν οι ίδιοι, να... Και είχα φέρει και το παράδειγμα του ΘΟΚ, του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, που πραγματικά για μένα είναι πρότυπο λειτουργίας, όπου
τα τελευταία χρόνια ο καλλιτεχνικός διευθυντής είναι θεατρολόγος. Mm-hmm. Ο άνθρωπος διαχειρίζεται τον οργανισμό το θεατρικό. Δεν πήγε εκεί ούτε για να πρωταγωνιστήσει ο ίδιος, ούτε για να ανέβει μια παράσταση για να σκηνοθετήσει ο ίδιος. Και... Βέβαια, αυτό Παναγιώτη συμβαίνει δυστυχώς. Το Εθνικό Θέατρο δεν ήταν η πρώτη φορά. Για την περίπτωση που είμαστε. Πολλοί δηλαδή καλλιτεχνικοί διευθυντές είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και μια προσωπική φιλοδοξία και κάνουν παραστάσεις, σκηνοθετούν είτε πρωταγωνιστούν. Κακώς. Συμφωνώ. Κάποια στιγμή πρέπει να υποθεί αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα τέλος. Έναν άνθρωπο εσύ και μίλησε και για τη σκληρότητά του ενώ στο κομμάτι το σκηνοθετικό της ομάδας. Σε προσωπικό επίπεδο, εννοώ. Κοίτα, ήταν μια περίοδος που υπήρξε μια πολύ έντονη αναταραχή στη σχολή του Εθνικού. Mm-hmm. Και αισθάνθηκα ότι έπρεπε να πάρω θέση γι' αυτό. Και καλά έκανες. Γιατί... Μερσή. Ναι, όχι. Άκου, όταν ξεκίνησε όλο αυτό, πολλοί είπαμε θα βγουν όλοι να μιλήσουν για όλα αυτά. Ναι, γιατί ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολλά περιστατικά έχουν συμβεί και λίγα έχουν βγει στην επιφάνεια αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να μιλάμε γι' αυτό. Ναι, ναι. Και κυρίως δεν πάμε σε κομμάτια, δηλαδή στην πρόβα μας, το τι μπορεί να συμβεί, σε προσωπικό επίπεδο και πιο ίσκο. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για κακοποιήσεις και για κακοποιητικές πράξεις τόσο μεγάλου μεγέθους. Εσύ πιέστηκες ποτέ πολύ που να είπες, δεν θέλω άλλο ρε παιδί μου, θέλω να φύγω από εδώ, δεν αντέχω άλλο. Να τα παρατήσεις από τον χώρο εσύ, λες. Το χώρο από μια παράσταση είναι, σκοτή να φύγει. Εντάξει, ναι. Ναι, το αισθάνθηκα, μα και γι' αυτό, ουσιαστικά γι' αυτό μίλησα. Δηλαδή, γιατί αναφέρθηκα σε μια περίοδο που πραγματικά ήταν πολύ δύσκολη ψυχολογικά για μένα, με πολλή πίεση, με πολύ ψυχοφθόρα. Και ουσιαστικά αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο μίλησα. Έχεις βρεθεί και μπροστά σε περιστατικά που γυναίκες μπορεί οι συνάδελφοί σου να ήρθαν να σου εκμυστηρευτούν, Παναγιώτη, ή να το δεις στα μάτια σου, ότι περνάω δύσκολο, ότι πιέζομαι εδώ, κάποιος με ενοχλεί. Αναφέρεσαι περισσότερο στο κομμάτι της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ναι. Δεν μου έχει τύχει σε συγκεκριμένη συνεργασία. Μου έχει τύχει από συναδέλφους, από γυναίκες συναδέλφους, λόγω της φιλίας μας, όντως να μου εκμυστηρευτούν κάποια πράγματα τα οποία τους είχαν συμβεί και τα οποία βγήκανε και στη δημοσιότητα. Α. Δηλαδή ήταν κάποια πράγματα τα οποία γνώριζα και δημοσιεύτηκαν. Θα ερχόσουν σε δίλημα αν κάποιος από αυτούς που έχουν κατηγορηθεί σου πρότεινε να δουλέψεις μαζί του. Δουλέψεις με τον Πέτρο, δηλαδή δεν έχεις δουλέψει. Ναι, αφότου έγιναν όμως οι καταγγελίες. Εντάξει, κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν θα ήθελα να σου απαντήσω σε αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι είναι κάτι το οποίο αφορά τη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή. Οι συνθήκες σε κάθε. Και από εκεί και πέρα δεν είναι. Και σίγουρα το τίμημα είναι μεγάλο. Το κόστος είναι μεγάλο για τον κάθε άνθρωπο που φτάνει να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Οπότε νομίζω ότι δεν θα ήθελα να προσθέσω εγώ ένα λιθαράκι παραπάνω. Mm-hmm. Λέγοντας ότι ναι, θα συνεργαζόμουν ή όχι, δεν θα συνεργαζόμουν ή όχι. Εντάξει. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη, θα γίνει ό,τι γίνει. Θα αφήσουμε τη δικαιοσύνη και... να πάρει τις αποφάσεις της και θα δούμε μετά στην πορεία. Σκηνοθετήσε όμως τώρα, Ναι. Πώς την πήρες αυτή την απόφαση. Πέρασε το ποτάμι, λες, την πήρες στην απέναντι. Να δω και εγώ τη γλύκα. Εντάξει, είναι κάτι που πάντοτε με απασχολούσε και λίγο πολύ, πάντοτε λίγο αυτοσκηνοθετούμουν. Mm. Δηλαδή, πάντοτε έτσι πλησίαζα εγώ τους ρόλους μου. Τους έβλεπα λίγο από το πλάι, ήταν ο ρόλος μου, εγώ έβγαινα λίγο στο πλάι, μας έβλεπα, μου έδιναν κάποιες οδηγίες, ξανά μπαινα. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Οπότε, είναι κάτι το οποίο ήθελα να το δοκιμάσω, να δω πώς, τι χημεία έχω με κάποιο συνάδελφο. Μπορώ να το... Δηλαδή, το μυαλό μου έλεγε ότι, ξέρεις τι, θα μπορούσα να προτείνω αυτό το δρόμο ή να δώσω αυτή τη λύση σε ένα συνάδελφο για να προσεγγίσει το ρόλο του, να ξεκλειδώσει, ξέρεις, μια μπορεί καμιά ένας συνθήκη. Μπορεί ένας ηθοποιός, όντως, όταν γίνεται σκηνοθέτης, να είναι, γίνεται αυστηρός, ας πούμε. Ή επειδή το έχεις βιώσει και από την πλευρά του ηθοποιού που δέχεται συμβουλές και καθοδήγηση, είσαι λίγο πιο μαλακός. Και ναι και όχι. Ώρες-ώρες είμαι αυτό, δηλαδή χάρη συναδελφικότητας, ξέρεις, είμαι πιο ήπιος κτλ. Ώρες-ώρες είμαι λίγο πιο αυστηρός. Mm. Δηλαδή... Εκεί που χρειάζεται πιθανότατα. Δεν το αποτέλεσμα θα το κρίνει, εκεί που χρειάζεται και όχι. Τώρα τελειώσατε... Εντάξει, καλό είναι βέβαια να υπάρχουν πάντα χαμηλή τόνη. Mm. Εντάξει, στη δουλειά μας... Δεν ξέρω πόση εμπειρία έχεις και εσύ στο θέατρο. Λίγη, τρεις παραστάσεις. Ο Δημήτρης φαντάζομαι θα το ξέρει καλύτερα. Σίγουρα είναι ένας χώρος δύσκολος που καμιά φορά οι εντάσεις μπορεί να ανέβουν βέβαια. Πολύ.
Και χωρίς λόγο. Έτσι, δηλαδή μετά κάθεσαι και λες τώρα γιατί έγινε όλο αυτό. Δηλαδή, καμιά φορά μπορεί να είναι και δημιουργική ένταση. Ναι. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα ξέρει ότι οδηγεί σε κάτι κακό. Αλλά στο φινάλε, φινάλε είναι στα πλαίσια μιας, στο πλαίσιο μια επαγγελματική συνεργασία. Οπότε καλό είναι να μην υπάρχουν αυτές τις εντάσεις. Τελειώσατε τα γυρίσματα του ήλιου. Στον ήλιο, ναι, στον ναι. Αντένα, με τα βαΐων και κλάδων, κυριολεκτικά και μεταφορικά, έτσι τις τελευταίες μέρες πριν το Πάσχα. Τώρα θα ασχοληθώ το επόμενο διάστημα περισσότερο με το θέατρο. Mm-hmm. Ήδη σκηνοθετώ, όπως είπες και εσύ, στο από κοινού θέατρο, το οποίο είναι απέναντι από το Άβατον. Ακριβώς. Έτσι, θα είμαστε η γειτονιά στο Γκάζι. Είναι της κυρίας Γερασιμίδου. Ναι. Βεβαίως. Σκηνοθετώ την ίδια λοιπόν, την Ελένη Γερασιμίδου, μαζί με τον Αντώνη Ξένο και την Αγγελική Ξένου, στο έργο «Πάτα το κουμπί» του Άγγελου Πυριώχου. Είναι μια κωμωδία που έγραψε ο Άγγελος ειδικά για αυτή την παράσταση και θα είναι για την καλοκαιρινή σεζόν. Έχει αυλή το θέατρο. Α, πολύ ωραία. Καλοκαιρινή σκηνή. Πώς είναι σκηνοθετισμοί. Έχετε αυλή εσείς. Όχι, εμείς δεν έχουμε. Έλατε στη δικιά μου. Πώς είναι σκηνοθετισμοί η οικογένεια. Μπήκε μέσα στην οικογένεια και ξαφνικά θα κοδοδοτηθεί τον ένα τον άλλο, θα κάνει εκεί. Κοίταξε. Καταρχάς η ρόλη είναι η οικογένεια. Δηλαδή οι τρεις ρόλοι όντως είναι μια τριμελής οικογένεια. Ναι, οπότε ταιριάζει. Οπότε κοιτάω και εγώ να εκμεταλλευτώ τις όντως προσωπικές τους σχέσεις για να βγει λίγο πιο αληθινό και πιο να ταιριάξουν δηλαδή οι ρόλοι με τους ηθοποιούς. Οπότε εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά, είναι βούτυρο στο ψωμί μας αυτό. Ετοιμάζεις όμως κάτι θεατρικό από το χειμώνα, ε? Ετοιμάζω κάτι θεατρικό. Μπορούμε να πούμε ότι η πρεμιέρα για αυτό το έργο θα είναι μέσα Ιούνιου. Τέλεια. Οπότε να μπορέσουν οι φίλοι μας να βγουν. Στην αυλή, έτσι, ανοιχτό. Πολύ ωραία. Μ' αρέσουν αυτά τα θέατρα, τα πιο μαζεμένα. Πώς είναι η οδό, Ευελπιδών είναι η οδός. Πατρίδων. Είσαι σίγουρος. Ναι, είναι το θέατρό μου. Εντάξει, Ευπατρίδων. Λοιπόν. Εντάξει, θα σε ακούσω. Οπότε. Ευελπιδών είναι δίπλα, άλλο. Α, είναι δίπλα, άλλο. Δεν τον μπερδεύω. Εντάξει, οκ. Είναι το σύγχρονο εκεί. Εντάξει. Όχι εκεί. Εδώ, στους Ευπατρίδες. Λοιπόν, οπότε εγώ προσωπικά θα παίξω τον Οκτώβρη στη χειμερινή σεζόν. Θα ξεκινήσουμε πρόβες, ξέρω εγώ, τέλη Αυγούστου. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, το «Τέλη η Ξένη», το οποίο ήταν μια καταπληκτική ιταλική ταινία και γυρίστηκε και στην Ελλάδα, έγινε remake ελληνικό. Mm. Ο Θοδωρής ο Αθερίδης έκανε την ελληνική βερσιόν. Μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία. Όπου θα την ανεβάσουμε στο θέατρο πλέον, σε συσκηνοθεσία του Πέτρου Λαγούτη και του Γιώργου του Πυρπασόπουλου. Ωραία. Στο θέατρο Αθηνά, το οποίο ανακαινίζεται εκ βάθρων αυτή τη στιγμή. Θα γίνει ένα καινούριο διαμαντάκι θεατρικό χάρη στον κύριο Μαρασούλη. Οπότε πιστεύω να είμαστε σε μια πολύ ωραία συνεργασία. Τηλεοπτικά δεν έχεις κάποιο σχέδιο? Όχι, για την ώρα όχι. Βέβαια είναι μια περίοδος που τώρα ξεκινάνε οι περισσότερες παραγωγές. Ακολουθείς όμως τηλεόραση, είσαι τηλεθεατής, ενεργός? Και ναι και όχι, εντάξει, δεν είναι ότι θα παρακολουθήσω κάτι να μην το χάσω. Είσαι πέντε φορές και ναι και όχι. Τόσο διπλωμάτιση όλα, φοβερό. Ζεν, δεν κλείνει πόρτες. Είμαι θετικός, αλλά και αρνητικός. Τώρα εγώ θα του κάνω την ερώτηση κόλλα, όμως, που δεν θα πει και ναι και όχι. Είμαι θετικά αρνητικός και αρνούμε θετικότητας. Κατάλαβετε. Ήθελα να πω ότι δεν θα κάτσω να παρακολουθήσω κάτι επισταμένος, έτσι. Αν με τύχει... τακτικότητα, ας πούμε. Ναι, ότι παρακολουθώ αυτή τη σειρά και δεν χάνω επεισόδιο, ρε παιδί μου, ή παρακολουθώ αυτό κτλ. Αν είμαι στο σπίτι και θέλω να χαλαρώσω λίγο κτλ, φυσικά θα ανοίξω τηλεόραση και ό,τι. Και πάμε στην ερώτηση κόλαφο που δεν μπορείς να απαντήσεις με ναι και όχι. Τι θα γίνει? Μην είσαι και τόσο σίγουρη. Τι θα γίνει, Παναγιώτη Μπουγιούρη, θα μείνεις για πάντα εργένης? Πες μου εσύ τώρα. Και ναι και όχι. Μπράβο. Θα ήθελε να παντρευτεί. Αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμο. Δεν απαντάς εσύ για τον Παναγιώτη. Απαντήσω, απαντήσω. Εγώ το βλέπω, παιδί μου. Έτοιμος να πείτε τέτοια βλακεία θα πει. Καλά τα λέει. Πες το. Όχι, όχι, συνήθως. Είσαι έτοιμος. Και ναι και όχι. Εγώ είχες μια σχέση που πίστευα ότι πάει προς τα σκαλιά. Είχε και εγώ έτσι νόμιζα, τι να κάνω. Αυτή άλλα νόμιζε. Η σχέση. Ναι, η σχέση. Λοιπόν, εγώ θέλω εσείς να μου απαντήσετε που έχετε την εμπειρία. Θα μου το σωστήνατε. Εγώ σε βλέπω για πάντα Εργένη. Με βλέπεις για πάντα Εργένη. Όχι, έτσι πως σε κόβω. Α, αλλά από την προσωπική σου εμπειρία μου το συστήνεις. Βέβαια. Εσείς. Μακράν το συστήνω. Μακράν. Δεν το συζητάω. Τότε άξε, παιδιά, να το δοκιμάσεις. Να το δοκιμάσεις, ρε παιδιά, μια που το λέτε. Να το δοκιμάσεις, ρε παιδιά, μια που το λέτε. Τώρα που το είπατε, δεν το έχω σκεφτεί. Παιδί μου, δεν σου έχει έρθει εσένα.
Να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδιά. Τώρα πραγματικά θα πω και ναι και όχι. Ναι, παιδί μου, σου ήρθε, είσαι άνθρωπος που το σκέφτηκες κάποια στιγμή στη ζωή σου. Τον καφέ του, ναι, δεν περνάει από το μυαλό σου και λες, άμα μου προκύψει θα το δω. Κοίτα, το σκέφτηκα με τη λογική ότι, οκ, είναι κάτι που κάνει ο περισσότερος κόσμος. Okay. Δηλαδή, αυτή είναι απλά μια συνθήκη. Ναι. Νομίζω πως όχι. Έτσι. Χωρίς είδες, τον έκοψα εγώ. Είναι άλλο. Δεν το αποκλείω να συμβεί, ρε παιδιά. Τίποτα δεν αποκλείουμε. Γιατί ελεύθερη πτώση από αεροπλάνο δεν αποκλείουμε. Αλλά δεν είναι στις προτεραιότητές μας. Δεν πάω να αναζητήσω που είναι το αεροπλάνο να πάω να πηδήξω. Αυτό δεν το αναζητάω στο αεροπλάνο. Δεν έχει γνωρίσει με λίγα λόγια την κατάλληλη που να τον εμπνεύσει να κινηθεί προς τα εκεί. Θα μπορούσα να αφήσω να μπει τελεία εκεί πέρα και να μην το σχολιάσω περαιτέρω και να είμαστε μια χαρά να πάμε στο πέρα. Αλλά για να πω την αλήθεια. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν φταίνε πάντα οι άλλοι. Δηλαδή και ο δικός μας χαρακτήρας. Εδώ στα λόγια μου έρχεται. Δεν στα παγωτήσει. Η πατρότητα πέρασε από το μυαλό σου ποτέ. Ανεξάρτητα από γάμους και από τέτοια πράγματα. Δηλαδή στον εαυτό σου. Να νιώσει την ανάγκη. Έχει περάσει από το μυαλό μου. Απλά έχω μια μικρή ανασφάλεια ότι. Μαζί με τα καλά που πιστεύει κάθε άνθρωπος ότι έχει να προσφέρει κακά. Σε ένα παιδί και λέει το παιδί μου, εγώ να το πάω στο βουνό, να το μάθω ψάρεμα, να το πάω πώς να κάνεις την αλήθεια, να πάω μια άμα. Εντάξει, αισθάνομαι ότι, αισθάνομαι ότι έχω και κάποιες νευρώσεις ακόμα σαν άνθρωπος που φοβάμαι ότι θα τις μεταφέρω και στο παιδί. Κανείς δεν είναι τέλειος, ρε Παναγιώτη. Αν περιμένεις να αγγίξεις εσύ την τελειότητα. Κι αν σε κάνει καλύτερο το παιδί, Παναγιώτη. Εντάξει, οκ, ναι. Είναι κάτι το οποίο το ακούω. Είναι ώρα για να φύγεις. Θα φύγεις, ναι ή όχι. Όχι. Όχι, παιδιά. Μου αρέσει. Να πω κάτι τελευταίο, ότι θα κάνω και μια πολύ ωραία ταινία τέλη Αυγούστου. Εμείς θα το παίξουμε. Να το συζητήσουμε με τον σκηνοθέτη. Θα είναι μια ελληνοϊρανική παραγωγή. Κατά 99% θα γίνουν τα γυρίσματα στη Μυτιλίνη με Έλληνες και ξένους ηθοποιούς. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ανυπομονώ να ξεκινήσουν τα γυρίσματα.